Χρησμαγιον εις δεδεγμένος μάρτης Θεός του λόγου οφθής Αθηνογενές αθλής αστερότατα και ως θυσία αυτό τον ενήνοχας, τον φοιτητών σου δεκάδα την με μεθόν πρέσβευε δοθήνε της σε Υπότιτλοι Authorwave Ήλασμων και Μεγαελέω. Τη δεκάτη έκτη του μηνό Ιουλίου Αθηνογένου Ιερομάρτηρο Επισκόπου Πιδαχθόη Αθηνογένου Αμούν Αντιόχου, Ισυχίου, Θεοφράστου, Κλεονίκου, Μαξιμίνου, Πατροφίλου, Πέτρου, Ριγίνου, Φαύστου και Αντιόχου των Μαρτύρων και των δεκαπέντε χιλιάδων μαρτύρων εν πισιδία. Ο Άγιος Ιερομάρτης Αθηνογένης, Επίσκοπος Πιδαχθώης και οι δέκα μαρτυρές του, Ριγίνος, Μάξιμος, Πατρόφιλος, Αθηνογένης, Αντίοχος, Αμών, Θεόφραστος, Κλεόνικος, Πέτρος και Ισύχιος. Πατρίδα του ήταν η Σεβάστια της Καπαδοκίας. Η μόρφωσή του, η θερμή πίστη του, καθώς και η γενναία φιλανθρωπική του δράση, τον ανέδειξαν επίσκοπο πιδαχθοίς. Ως επίσκοπος υπήρξε φωτεινό πνευματικό λιχνάρι για το πίμνιό του. Μάλιστα τόσο πολύ ήθελε να συνεχιστεί το έργο του Ευαγγελίου, ώστε με ιδιαίτερη φροντίδα κατάρτισε η ικανότητα τους βοηθούς του. Αλλά όταν ξέσπασε ο διωγμός επί Διοκλητιανού, ο Αθηνογένης με δέκα μαθητές του συνελήφθη από τον ηγεμόνα Φιλίμαρχο και αφού όλοι ομολόγησαν τον Χριστό, αποκεφαλίστηκαν. Αξίζει δε να αναφέρουμε ότι στον Άγιο Αθηνογένη Οφείλουμε τον γνωστό κατανυκτικό εσπερινό ύμνο, φως ηλαρών Αγίας Δόξης, Αθανάτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάκαρος, η Ιησού Χριστέ, Ελθόντες επί την Ηλίου Δύσην, Ιδόντες φως εσπερινών, Ιμνούμεν Πατέρα ιών και Άγιον Πνεύμα Θεών, Άξιον σε εν πάση καιρής Υμνής Θεφωνές Εσίες, Ιε Θεού Ζωήν βιώ ο κόσμος σε δοξάζει. Το οποίο σημαίνει, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, εσύ που είσαι το χαρούμενο φως του αθανάτου, ουρανίου, αγίου και μακαρίου πατρός, αφού φθάσαμε στην δύση του ηλίου και είδαμε το εσπερινό φως, υμνούμε τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα, δηλαδή τον Τριαδικό Θεό. Είναι άξιο να σε σε κάθε ώρα με μελωδικές φωνές, η του Θεού, εσύ που δίνεις τη ζωή, γι' αυτό ο κόσμος σε δοξάζει. Ο Άγιος Μάρτης Φαύστος έζησε στα χρόνια του άλλου άγριου διώκτη των χριστιανών, του αυτοκράτορα Δεκίου. Μέσα σε σκληρούς διωγμούς, δημεύσει, εξορίες, φυλακίσεις και μαρτυρικούς θανάτους, ο Φαύστος, ψυχή τολμηρή και γενναία, παρουσιάστηκε κηρύττοντας τον Χριστό. Οι διώκτες τον συνέλαβαν και τον καταδίκασαν σε σταύρωση. Τη φρικτή αυτή τιμωρία την υπέμεινε με αξιοθαύμαστη καρτερία. Το μαρτύριό του κράτησε πέντε μέρες. Ύστερα ευλογώντας και ευχαριστώντας το Θεό παρέδωσε το πνεύμα του. Ο Άγιος Αντίοχος, αδελφός του Αγίου Πλάτωνος, και ο Άγιος Κυριακός ο πρώην Δήμιος. Ο Άγιος Αντίοχος καταγόταν από την Σεβάστια της Καπαδοκίας και ήταν ιατρός. Πήγαινε από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό και ιάτρευε τους ασθενείς όχι μόνο κατά το σώμα αλλά και κατά την ψυχή. Τον συνέλαβε ο ηγεμόνας Αδριανός και τον υπέβαλε σε μία σειρά φρικτών βασανιστηρίων τον κρέμασε πάνω σε ξύλο και του ξέσχισε τα πλευρά. Κατόπιν τον άφησε μέσα στη φωτιά, έπειτα τον έριξε μέσα σε ένα καζάνι με βραστό λάδι και στη συνέχεια τον άφησε τροφή στα άγρια θηρία. Από όλα αυτά όμως ο αντίοχος, με την Θεία Χάρη βγήκε αυλαβής και όχι μόνο, αλλά με την προσευχή του συνέτριψε τα είδωλα και έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου δι' Ο Δήμιος όμως Κυριακός, ο οποίος τον αποκεφάλισε, είδε να τρέχει από τον λαιμό του αντί για αίμα γάλα. Τότε και αυτός με ομολόγησε ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός και αποκεφαλίστηκε επί τούτου και έτσι έλαβε και αυτός τον μαρτυρικό στέφανο της αιώνιας δόξης. Οι Άγιοι δεκαπέντε μάρτυρε η Εν μαρτύρησαν όλοι τους διαξήφους. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου εν Χαλκιδόνη, 451 μετά Χριστόν, και των Αγίων 630 πατέρων αυτής. Η Τετάρτη και Αγία Οικουμενική Σύνοδος συνεκλήθη στην Χαλκιδόνα το έτος 451 κατά των μονοφυσιτών.